κομμάτι, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να θυμηθώ λίγο την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Έτσι, όπως είπε και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, θα μιλήσω ως καθηγητής. Θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ σε δύο γεγονότα, όπως είναι, αν θέλετε, τα ζητήματα της επίθεσης ανθρωποκτονίας και αυτοκτονίας στον ΟΑΕΔ και την τρέχουσα περίπτωση του φοιτητή στα Γιάννενα, διότι δεν είναι ενδοσχολική βία. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Τι πρόβλημα έχουμε στην Ελλάδα γενικώς? Λέμε τις ίδιες λέξεις εννοώντας άλλα πράγματα. Άρα, λέμε τις ίδιες λέξεις εννοώντας άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να αριοθετήσουμε λίγο τις έννοιες. Παράδειγμα, τι εννοούμε όταν λέμε βία ακριβώς? Εννοούμε επιθετική συμπεριφορά? Αν δεν είχαμε επιθετική συμπεριφορά, θα είμαστε ακόμα στις σπηλιές. Η επιθετικότητα είναι ένας τρόπος να γνωρίσει τον άλλον. Υπάρχει καλοήθης, υπάρχει κακοήθης και υπάρχει και η βία. Θα έρθουμε όμως σε αυτό. Αλλά κάθε επιθετική συμπεριφορά δεν είναι βία. Εννοούμε σύγκρουση ανάμεσα στα παιδιά για διάφορα ζητήματα, από ερωτικά μέχρι αθλητικά. Αυτό εννοούμε βία. Εννοούμε μια κρίση εφηβείας που θέλει ο κάθε νέος να δει τα όρια του, πως πού το παίρνει. Σε σχέση με τον άλλον, φέρει δηλαδή από την οικογενειακή κυψέλη που είναι αυτός ο άρχοντας, ο αρχηγός, και πάει σε έναν χώρο που το αμφισβητούν το δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Εννοούμε κοινωνική επιθαρχία. Κάποιος δηλαδή κάνει ένα γκράφιτι σε έναν τοίχο, αυτό είναι βία. Άρα λοιπόν, πρώτο ζήτημα, τι είναι αυτό που συζητάμε? Εμένα οι εισηγήσεις με τις περισσότερες φορές έχουν ως θέμα εντάσεις στο σχολείο. Εντάσεις στο σχολείο. Διότι η βία, για να είμαστε εξηγημένοι επιστημονικά και ακριβείς, είναι μία, η εγκληματική βία. Πάει να πει δηλαδή ότι αυτός που την ασκεί έχει στο μυαλό του την αναπαράσταση του κακού που παράγει και έχει και την πρόθεση να το κάνει. Θέλω δηλαδή να σε σκοτώσω και σε πυροβολώ. Θέλω να σε πληγώσω και κάνω κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν θα βρούμε τη βία. Άρα όλα αυτά τα οποία ακούμε στο σχολείο και θα έρθω σε όλες τις έρευνες είναι εγκληματική βία. Τα παιδιά μας δηλαδή ή το ποσοστό των παιδιών που αναμειγνύουν σε αυτά είναι εγκληματίες. Πάω στο δεύτερο ζήτημα. Τι είπα να πει πρόληψη. Για να είναι κάποιος αρεστός, τι λέει? Ότι είμαι εναντίον της καταστολής, είμαι υπέρ της πρόληψης. Μάλιστα. Καταρχήν, μέσα στην καταστολή υπάρχει πρόληψη. Και μέσα στην πρόληψη υπάρχει καταστολή. Τι εννοούμε ακριβώς πρόληψη στο θέμα που μας αφορά, αυτό που συζητάμε? Το χαστούκι, ας πούμε, του καθηγητή απαγορεύεται και του γονιού. Και αυτό απαγορεύεται. Αν πάσε το χαστούκι είναι μέσω πρόληψης. Η κάμερα μέσα στην τάξη ή στην αυλή είναι μέσω πρόληψης. Η αποβολή ενός μαθητή, ο οποίος ήταν λίγο ταρχοποιός, είναι μέσω πρόληψης. Άρα και εδώ έχουμε πρόβλημα. Τι εννοούμε? Διότι η πρόληψη δεν είναι ευχή. Δεν είναι ότι πάμε στην τάξη και λες να είστε όλοι καλά παιδιά. Αυτό δεν είναι πρόληψη. Και να βγαίνεις μετά ως δάσκαλος και λέει, το είπα, να είναι καλά παιδιά. Τώρα δεν με ακούσα. Η πρόληψη έχει να κάνει με οριοθετήσει, με όρια, ως εδώ πας. Από εκεί πέρα έχει επιπτώσεις. Άρα η πρόληψη έχει στέρηση δικαιωμάτων. Τώρα θέλει ο γονιός ή ο δάσκαλος να θεωρεί ότι η καλύτερη παιδαγωγική είναι να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας και τα παιδιά και οι μαθητές και τα παιδιά μας να είναι ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν, διότι αυτό λέγεται διαπαιδαγώγηση. Κάνουμε λάθος για πολλούς λόγους. Το κυριότερο είναι, ο κυριότερος λόγος είναι ότι τα παιδιά βγαίνοντας μετά σε έναν κόσμο όπου έχει οριοθετήσεις εκ των πραγμάτων, παθαίνουν άγχος. Δεν ξέρουν τι ισχύει, δεν ξέρουν πώς φέρονται σε μια κατάσταση δύσκολη. Διότι έχει πει ο δάσκαλος και ο γονιός, κάνε ό,τι θέλει, παιδί του. Κάτσε εγώ τώρα, μαλώσω με τον μαθητή, τώρα μου κάψει το αυτοκίνητο. Ή ο γονιός λέει, τώρα κάτσε να του πω να μην πάει στο πάρτι για να πάρει να ναρκωτικά. Απίθανα πράγματα σε σχέση με το πώς εμείς οι ίδιοι βρίσκουμε έναν τρόπο να μην ασκούμε τα καθήκοντά μας ως δάσκαλοι και ως γονείς.
Και να μου επιτρέψετε να πω ότι βγαίνοντας φυλακές χρόνια και μιλώντας με κρατούμενους και με παιδιά κυρίως, μου λέγανε ότι αν ο πατέρας μου δεν χαστούκι την ώρα που έλεγε ανοησίες, δεν θα μου τα δούμε. Δηλαδή και το παιδί που έχει κάνει έγκλημα κατάλαβε τον υστέρων ότι χρειάζεται να υιοθετήσει. Δεν είναι καν τι θέλει. Δεν πειράζει. Και αν το έκανε, φταίει ο άλλος. Τρίτο θέμα. Τι εννοούμε δικαίωμα στη διαφορά. Αυτή είναι διαφορετικό. Μάλλον, εξήγησε αλλιώς. Το σχολείο είναι κανονιστικός χώρος ή είναι ένας ελεύθερος χώρος. Δηλαδή, τα μαθήματα μπορεί να αρχίσουν όποια ώρα θέλει, μάλλον να έρθει κάθε μαθητής ό,τι ώρα θέλει, να κάθεται όπως θέλει, να μιλάει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έχει κανονιστικά στοιχεία το σχολείο. Μπορεί δηλαδή κάποιος να επικαλεστεί το δικαίωμα στη διαφορά και να έρθει ντυμένος όπως δινότανε, την περιοχή από όπου καταγότανε, να μιλάει, του αρέσει να μιλάει, γιατί στο σπίτι μιλάει όλοι μαζί, να γυρίσει την πλάτη και να έχει την καρέκλα στραμμένη με την πλάτη στον καθηγητή, μπορεί αυτό το δικαίωμα στη διαφορά. Και εκεί έχουμε μπερδευτεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν. Ένα επίσης άλλο θέμα. Άρα πρέπει να συνοδεύονται κανονιστικός χώρος στο σχολείο. Αν θεωρούμε ότι δεν είναι κανονιστικός χώρος, εντάξει, ας γίνει το τι να είναι. Το επόμενο θέμα είναι το σχολείο είναι αξιακό σύστημα. Είναι ένας χώρος παραγωγής αξιών. Δηλαδή γίνονται οσμώσεις. Έρχεται το παιδί που είναι παιδί μετανάστη, έρχεται το παιδί από τη Θράκη, το παιδί από την Κρήτη και μαζεύονται σε μια τάξη και αλληλοαναγνωρίζονται. Πώς ζείτε και τι είναι αυτό, τι γίνεται έτσι. Μαθαίνει ο ένας τον άλλο. Κατανοεί ο ένας εν μέρει τους πολιτισμούς και τις συμπεριφορές των άλλων. Αυτό είναι το σχολείο σύστημα. Ή είναι οι καλοί μαθητές εδώ, οι κακοί εκεί, οι ταραξίες πιο πίσω, οι Έλληνες εδώ, οι ξένοι εκεί. Υπάρχει κοινότητα σχολική. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα όπου είναι οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, η γειτονιά, ο δήμαρχος, όλα αυτά. Γιατί το σχολείο κάπου είναι χτισμένο, κάπου είναι, δεν στο κενό. Που διαμορφώνουν αυτήν την έτσι κοινότητα, δηλαδή ότι μεταξύ τους μοιράζουν τα ίδια πράγματα, έχουν τις ίδιες αναπαραστάσεις. Στέλνει ο γονιός το παιδί στο σχολείο για να μάθει γράμματα ή για ένα είδος πάρκι ή ένα είδος πήγαινε σχολείο να πας στην Πανεπιστήμια σε διορίσω κάπου. Τώρα αυτό δεν υπάρχει, αλλά υπήρχε. Δηλαδή είναι αυτός ο σκοπός, η μόρφωση. Ή είναι, σας είπα, ότι απλά πας στο σχολείο, πας σχολείο, τα κάνω, πηγαίνει σχολείο. Ρωτάει ο γονιός τι κάνει στο σχολείο αυτό το παιδί. Και δεν μιλάω όμως προς την απόδοση του βαθμού σου. Πώς αισθάνεται αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχω και εκεί πολλές επιφυλάξεις. Αν υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε ατμόσφαιρα παιδείας, άρωμα παιδείας. Αυτό έχω και τα πανεπιστήμια έτσι. Ότι πάω να μάθω. Είναι ωραίο πράγμα να μαθαίνεις. Είναι ωραίο πράγμα να μαθαίνει επιστήμη. Να μαθαίνεις πώς είναι ο κόσμος, να μαθαίνεις τι κάνει ο πλαϊνός σου. Πάω στο προτελευταίο. Γιατί χρειάζεται το σχολείο. Εγώ πιστεύω σε 20 χρόνια από σήμερα δεν θα υπάρχει σχολείο. Θα είναι όλα ηλεκτρονικά. Ήδη το 95% των πανεπιστημίων στην Αμερική είναι ηλεκτρονική. Παρακολουθεί online. Να ξυπνάει με τις τσίπλες το παιδί 7 χρονών, 7,5, 8, 9 για να μπει σε κάποιο λεωφορείο, για να πάει σε ένα χώρο που δεν τον αγαπάει το παιδί, και δεν ξέρω αν τον αγαπάει και ο χώρος, για να μάθει πράγματα που μπορεί να τα μάθει με ένα πάτημα κουμπιού, διότι το Google είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Και όχι μόνο δάσκαλος δευτεροβάθμιας, ο δάσκαλος του καθηγητής. Το Google είναι ο καλύτερος καθηγητής εγκληματολογίας από μένα, προφανώς ξέρει περισσότερο. Η διαφορά συνίσταται στο ότι ανάμεσα στις πληροφορίες που σου δίνει το Google και στις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσεις, τα λέμε ο δάσκαλος. Πώς μετατρέψεις την πληροφορία σε γνώσεις. Αν το κάνεις και σε γνώσεις μεγάλο κεφαλαίο, βάζεις δηλαδή την ηθική διάσταση της επιστήμης ή της εκπαίδευσης, τόσο το καλύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω λόγο να χρειάζεται σχολείο. Επαναλαμβάνω και το πανεπιστήμιο, να μην αλλάξουμε. Ελπίζω να μην το δούμε σε 20 χρόνια, αλλά φοβάται το δούμε. Μέσα στο δωμάτιό σου με έναν κωδικό. Θα πατάς, θα παίρνεις τα μαθήματα, θα απαντάς.
θα σου έρχεται μετά η διόρθωση. Κάποια στιγμή θα σου δίνει ένα χαρτί που λέει ότι παρακολούθησες αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τελειώνω αυτά τα εισαγωγικά που νομίζω ότι είναι κρίσιμα για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η βία στη σχολή. Με το πάλι αυτό που αισιόδοξα θέλει κανείς να τελειώσει μια ομιλία. Αν είχαμε άλλη παιδεία. Πώς να έχουμε άλλη παιδεία, δηλαδή, τι είναι η παιδεία ακριβώς. Πώς μπορεί μια χώρα, και όχι μόνο η Ελλάδα, να είναι 9 με 1 αγγελικά και ηθικά πλασμένη και 1 με 9 να έχουμε το πρωί να είναι ανταγωνιστική, να είναι επιθετική, να είναι άνηση, να είναι άδικη. Πώς το βλέπετε το θέμα. Αυτή η κοινωνία παράγει αυτή την παιδεία. Απλά πράγμα Θεού. Πώς θα παράγει άλλη παιδεία. Η παιδεία, δηλαδή το σύστημα αξιών, παραδόσεων, αντιλήψεων, πρακτικών, είναι παιδί της κοινωνίας. Δεν είναι τα ανάποδα. Τα ανάποδα θα μπορούσαν να ήταν. Αν μπορούσαμε να κλειδώσουμε τη χώρα, να φτιάξουμε το σύστημα και μετά να πούμε ανοίγουμε και ανοίξαμε σε περιμένουμε. Υπήρχε δηλαδή, έχουμε φτιάξει εδώ το σύστημα της παιδείας. Άρα ό,τι λέμε είναι εκπαίδευση. Είναι μηχανισμοί, είναι διαδικασίες. Δεν είναι παιδεία. Μην αυτό παραμυθιαζόμαστε. Ότι θα έχουμε άλλη παιδεία. Που θα έχει από πού και πώς θα ζήσει. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τους γονείς. Μαθαίνουν στο παιδί τους να είναι έτοιμο, να είναι καθαρό, να μην πατάει τον αντίπαλο και να είναι ψεκάτω, να μην λειτουργεί ανταγωνιστικά, να λειτουργεί με άμυλα, με τη δικιά του έτσι, δυνατότητα και το δικό του μεράκι και το βγάζει σε μια κοινωνία που όλα αυτά τα διαλύει. Και το παιδί σου λέει τι μου έμαθες, ρε πατέρα. Αυτά που μου έμαθες δεν μου επιτρέπουν να επιβιώσω. Ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα στο θέμα της βίας. Κοιτάξτε, προσπαθώ να την ορίσω. Αντισυμπατική, της βίας εντός εισαγωγικών, εγώ επαναλαμβάνω είναι βία. Αντισυμπατική, αντικανονική, μη αναμενόμενη, παρεκκλίνουσα, αποκλίνουσα, έκτροπη. Δεκάδες ως μη, γιατί δεν μπορούν να πούνε εγκληματική. Ποια βία, η βία των λέξεων, η βία των κινήσεων, η βία του ενός, η βία των πολλών, η γοητεία της βίας. Δηλαδή αυτό είναι η βία. Στην Ελλάδα να μετασχολείς ο μαλάκας είναι βία. Το λέει επιλεκτική βία. Από ό,τι φαίνεται όμως από τις έρευνες είναι βία. Έτσι και μπερδευόμαστε. Οι ερευνητές που έχουν κάνει, ο κ. Χαραμίστα θα ξέρει προφανώς καλύτερα, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, πανεπιστημιακοί κλπ. Τι ακριβώς ρωτάνε. Τα βλέπω και στην τηλεόραση, τα βλέπω και αλλού. Ρωτάνε λοιπόν, έχετε δει βία στο σχολείο. 70% ναι. Μάλιστα. Ρωτάνε, έχετε ασκήσει βία. 35%. Έχετε υποστεί βία. 24%. Πού πήγε το άλλο 40%. Πώς είναι να τον έχουμε 70% βία, αλλά να μην έχουμε ούτε δράσει το θύμα. Άρα έχουμε άποψη. Έχουμε ιδέα το εκεί. Μπαίνει λοιπόν ο μαθητής και βλέπει στη γωνία τη Δευτέρα 2 να παίζουν μπουνίτσε διότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σου είπα τη γυναίκα αυτή η Μαρία είναι δικιά μου και εσύ τη χόρεψε στο πάρτι και δηλώνουμε ότι έχουμε εντοσχολική βία. Λες και η δικιά μας γενιά, έλεγα προηγουμένως και στον Δήμαρχο, δεν πέταγε πέτρες. Έχουμε ανοίξει κεφάλια η γενιά μας με πέτρες στο σχολείο. Άρα, αν υπήρχε bullying, εμείς είμαστε το bullying. Είχα μισουγιά. Διότι αρκετά όσο εδώ με το πέναλτι θα σου δείξω εγώ, όχι να σκοτώσουν. Άρα εμείς είμαστε. Η βία είμαστε εμείς. Δεν είναι τα παιδιά μας. Πώς λοιπόν εξαφανίζεται και εμάς τόσοι ας δεχτούμε ότι εξαφανίζεται με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό που μετράνε τι είναι. Είναι λεκτική βία. Σιγά τώρα στον δρόμο να πάμε μέχρι τη γωνία θα ακούσουμε χίλια τέτοια έτσι. Θα έπρεπε να συλληφθεί όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, είναι παρεξερωτικά. Μια χαρά το βρίσκω εγώ. Πρέπει να αναπαραχθεί το ήθος. Σκεφτείτε να έχουμε παιδιά που δεν έχουν ερωτικές παρεξηγήσεις, δηλαδή να παθεί. Είναι αθλητικά, ήταν δεν ήταν, το πέναλτι έχασε η ομάδα κλπ. Τι είναι αυτή η ιδέα. Να δούμε και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Τι πράγμα συζητάμε τόσο όπως, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα. Η νεανική βία, αυτό το σχολείο είναι αυτό.
Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή και σταθερή, είναι 6%. Τα 100 εγκλήματα 6 κάνουν ανήλικοι. Η σχολική βία είναι το 4% του 6%, 24%. Και τι είναι? Είναι ακριβώς αυτό που είναι και η νεανική βία. Σωματικές βλάβες, μπουνίτσες ας πούμε, κλοπές, μάλιστα, κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 80% της νεανικής βίας είναι παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στον έξω κόσμο έχουμε και ναρκωτικά. Άρα, πού είναι αυτή η βία μας στο σχολείο, οι βιασμοί, οι δολοφονίες, η καταστροφή? Ας ρωτήσουμε τους ίδιους. Διότι ωραίο να λέμε εμείς οι καθηγητές τι είναι βία κατά την άποψή μου και ο Γερμανός φιλόσοφος και ο Ισπανός κοινωνιολόγος, για να δούμε τι πιστεύουν αυτό είναι βία. Αν τους ρωτήσετε, πώς να τους ρωτήσετε, τους ρωτήσαμε. Βία δεν θεωρούν αυτά που νομίζουν εμείς, ότι η βία είναι να σ' ακουμπήσεις στη σκάλα το αγόρι, το κοριτσάκι, γιατί της έπιασε λίγο την πλάτη κλπ. Δεν το αισθάνεται ως βία αυτό. Βία αισθάνεται την άδικη και προσβλητική συμπεριφορά του δασκάλου. Αυτό αισθάνεται ως βία. Όταν ο δάσκαλος σου λέει, εσύ με αυτό το μυαλό, με αυτό το πατέρα, με την οικογένεια, δεν έχεις τίποτα να σκουπεί, σε φωνάζει στο μάθημα να μιλήσει και δεν ξέρει τι λες, και λέει, κάτι δεν είναι ηλίθεια. Αντί να σου πει τρία, δύο, μηδέν. Και τι πάει σε προσπάθεια. Και βία αισθάνονται οι ίδιοι τη βία μεταξύ τους, σε διάφορες μεταξύ τους λεκτικές συμπεριφορές. Δηλαδή πώς την προσβάλλει την άλλη ή τον άλλον σε σχέση με το σώμα του, τα μαλλιά του κλπ. Εμείς δεν λέγαμε το χοντρό-χοντρό, έτσι. Θυμηθείτε τη γνωστή ταινία με τον Αυλονίτη που έλεγε μη λες το κοντό-κοντό για τον ορίζο. Δεν λέγαμε. Εμείς αυτό που δεν ήξερε μπάλα το βάζαμε να παίζει μπάλα. Δεν του λέγαμε κάτι πιο πέρα εσύ, αυτό δεν ξέρει μπάλα. Εμείς τα βγαίναμε ραντεβού τα Σάββατα, παίρναμε όποιον ήθελε. Δεν παίρναμε αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι λιγάκι έτσι πορτάκια. Σήμερα όλα αυτά είναι βία. Είναι κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό είναι σαν δύο ένα αμερικάνικο μοντέλο political correct. Το οποίο φτάνει στα όρια της αστειότητας. Αλλά μας μπερδεύει και λιγάκι. Δηλαδή, όταν δίνω το πτυχίο ή ένα σπρίτα στο πτυχίο, φιλούσα τη φοιτήτρια. Σήμερα κινδυνεύει να τη φιλήσει. Θα σου πούνε τη σεξουαλική παρενόχληση. Κινδυνεύει να πει στον άλλο τι ωραία είναι τα μάτια σου. Θα σου πούνε αρχή βιασμού, ξέρω. Άρα λοιπόν, πρέπει να συνοηθούμε γιατί πράγμα μιλάμε. Ένα δεύτερο θέμα που με ενδιαφέρει είναι εντάξει, ασκείται βία. Ωραία. Ασκείται αυτό το πράγμα. Πού πάει το παιδί και το λέει. Δεν το λέει στο δάσκαλο, δεν το λέει στο γονιό. Όπα πρόβλημα. Πρόβλημα γιατί δεν το λέει. Άρα αντί να λέμε αυτά τα περίφημα και ανόητα, η βία για να είναι βία, πρόκειται περί ανόητης ρίσης. Και θα σας πω για την ανόητη, επιστημονικά το λέω έτσι. Αντί να πούμε, γιατί δεν το λέει σε μένα. Ποιος είναι πιο κοντινός ένα παιδί από το δάσκαλο και το γονιό σε θέματα κρίσης. Λένε, ξέρω εγώ, φταίει το σχολείο, φταίει ο καπιταλισμός, το οποίο φταίει. Το λέει στο φίλο. Το λέει στο φίλο, που δεν είναι αναγκαστικά συμμαθητή του έτσι. Αυτό το κακό. Το καλό των ερευνών είναι ότι δεν γοητεύονται. Δηλαδή, οι έρευνες δείχνουν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό γοητεύεται από τον παλικάρα. Η πιο πολύ λέει μου τη δίνει, αν μπορέσω να τον χτυπήσω, ντρέπομαι γι' αυτόν. Δεν υπάρχει γοητεία της βίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην παραπλασιαστεί το φαινόμενο. Το σχολείο λοιπόν είναι ένα μέρος και ένα πρόβλημα της γειτονιάς και αντίστροφα. Άρα ένας σπασμένος καθρέφτης. Καθώς το σχολείο τι είναι, είναι ένας χώρος όπου πηγαίνει, έρχεται η κοινωνία. Το παιδί φέρνει από το σπίτι, περνάει έναν δρόμο, περνάει μια πλατεία και πάει στο σχολείο. Τελειώνει το σχολείο, κάνει την ίδια αντίστροφη πορεία. Άρα παίρνει το χρώμα της γειτονιάς και της πόλης στο σχολείο. Μεταφέρουμε κοινωνική βία. Και αν υπάρχει μία σχέση. Υπάρχει κάτι εδώ. Στις μορφές βίας είναι η σχέση της ενδοοικογενειακής βίας με την ενδοσχολική βία. Αυτή η σχέση υπάρχει. Όλα τα άλλα, εντάξει. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε κυκλική αιτιώδη σχέση, δηλαδή το αποτέλεσμα δράκους αιτία. Υπάρχει μια διάχυση δηλαδή ενός φαινομένου σε όλα τα στοιχεία του συστήματος. Η ενδοσχολική βία, ας πούμε, αφορά
ό,τι υπάρχει μέσα στο σχολείο και ό,τι υπάρχει και συνδέεται με το σχολείο. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί να το αντιμετωπίσουμε. Δεν αντιμετωπίζεται μόνο μέσα στο σχολείο, παρόλο που επαναλαμβάνω, το ξέρετε ως την εκπαιδευτική, ότι 9 με 10 στο μάθημα του κυρίου Τάδε Παναγίες όλες, 10 με 11 διάβολοι όλες, όλοι. Μα είναι οι ίδιοι. Τι άλλαξε ο δάσκαλος? 4 σχολεία σε μία, στην ίδια περιοχή, τα 3 συνεχώς σε κατάληψη, το ένα μια χαρά. Τι έγινε διαφορά ο διευθυντής? Αλλά δεν είναι, γιατί αν ήταν διάβολοι θα ήταν διάβολοι όλη τη μέρα, γιατί είναι 9 με 10 μια χαρά και 10 με 10 γίνονται διάβολοι? Πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτές τις παραμέτρους, τους ρόλους μας, τι ρόλο παίζουν. Πάμε στο bullying για δύο λεφτά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι από δήμαρχος και ήταν απευθέθη ποτά. Αυτός που ασκεί bullying, που λέμε ότι είναι τσαμπουκάς, ότι είναι τραμπουκισμός, που είναι εκφοβισμός, λέμε διάφορους όρους. Ξεκινήσω να πω αλλιώς. Για να μιλήσω σοβαρά για τον bullying, τι εννοούμε? Εννοούμε μια συμμορία μέσα στο σχολείο που ασκεί μόνιμα εκβιασμό, απειλή σε ευάλωτα άτομα με οικονομικό όφελος. Δεν είναι bullying. Άκουσα από την τηλεόραση, ήρθαν οι δύο και μου πήραν το κινητό. Δεν είναι bullying αυτό. Εμείς κλέβαμε κασετίνες. Αυτή είναι κακό που έγινε, δεν θέλω την πράγμα. Αλλά είναι bullying. Bullying είναι εμείς οι πέντε μέσα στην τάξη, έχουμε αποφασίσει, έχουμε εντοπίσει 4-5 άλλους και τους απειλούμε για να τους πάρουν τα κινητά, για να τους κάνουν το ένα, για να κάνουν παράνομες πράξεις. Αυτή, αυτό είναι μόνιμη κατάσταση, δεν είναι οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους. Άρα, τι φοβόμαστε από τον bullying? Φοβόμαστε την ασφάλεια των παιδιών όλων ή των ευπαθών, θα έρθω. Φοβόμαστε την μετατροπή του σχολείου σε έναν εγκληματικό χώρο? Δεν υπάρχει αυτό. Φοβόμαστε την αδυναμία των καθηγητών να ελέγξουν αυτή την ιστορία? Αυτό υπάρχει. Φοβόμαστε την ασυνοησία καθηγητών, γονιών και παιδιών για το πώς χειριζόμαστε έναν κύριο που κάνει μπούλι, μόνο στο είναι περίεργο τύπο. Φοβόμαστε την ποινικοποίηση της μαθητικής ζωής? Φοβόμαστε πως το σχολείο μας αποκτήσει κακό όνομα γιατί κάποιος κάνει μπούλι και μαθαίνει σε άλλα σχολεία και λέει, μην το γράψει το 22ο και πέρα είναι τρομερή τύπνα. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με αυτή την έννοια του μπούλι, που κατά βάση όταν είναι μοναχική, είναι αυτό που υπόθηκε, είναι το παιδί που δεν έχει ταυτότητα στο σπίτι του, με την οικογενειακή βία, διαλυμένες οικογένειες και προσπαθεί να βρει ταυτότητα για 6 ώρες στο σχολείο για να την ξαναχάσει σπίτι του πηγαίνοντας. Σπίτι του θα ξαναγίνει θύμα. Εκεί λοιπόν έχοντας μια σωματική δύναμη, αποκτά ένα όνομα. Είμαι ο γερός, είμαι ο δυνατός, ποιος τολμά να τα βάλει μαζί μου. Κατά βάση είναι πολύ ευάλωτος κι αυτός. Εξαιρώ, επαναλαμβάνω την ιστορία του οργανωμένου. Αλλά θα πούνε πού είναι το οργανωμένο ακριβώς, σε ποιες περιοχές, πότε και με ποια αποτελέσματα. Εγώ κάνω ομιλίες και στο Ζεφύρι και στο Κολέγιο. Και έχει παντού δουλειά όπως την νοείται. Όπως νοείται. Είναι τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά και δεν είναι ακριβώς βία. Προφανώς θα σκοτώσει κάποιον. Ναι. Κύριε Μπλίνα, λεπτάκι. Τελειώνω. Όχι, καθόλου, δεν διακοπτώ. Έχετε πολύ χρόνο ακόμα. Απλά ο κ. Χατζιαντωνίου να ανέβει λίγο στην αίθουσα με τα παιδάκια γιατί χρειάζεται κάτι. Συνεχίζει, έχει ένα μέρος το χρόνο. Να δούμε τα χαρακτηριστικά των εντάσεων σε ένα σχολείο πλουσίων, α πούμε, και σε ένα σχολείο φτωχών. Έχει ενδιαφέρον να το δει κανένα. Ή σε ένα σχολείο με βεβαρημένη την περιοχή. Τώρα, για να μην σα ταλαιπωρώ, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι αυτή η ενδοσχολική βία βασίτως είναι μια βία που επερωτά. Κάτι σου λέει. Κάτι σου λέει. Έχω πει πολλές φορές ότι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε όλοι ένα καρούμπαλο, γιατί όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτοκτόνησε η κόρη μου, λέει, πω πέφτει από τα σύννεφα. Για να αυτοκτονήσει κάποιος πρέπει να στο λέει 5-6 μήνες, να σου ένα χρόνο, να στο λέει και να μην ακούσει. Για να παίρνει ναρκωτικά κάποιος, λέει ο γονείς, και ο δάσκαλος το βλέπει, πράγμα, ξέρεις έτσι, στο λέει, στο δείχνει, δεν τα ακούς. Και ξαφνικά πέφτει από τα σύννεφα. Ξαφνικά λέει ένας άνθρωπος, χθες το βράδυ πήρε ναρκωτικά και σήμερα πέθανε. Ή χθες το βράδυ είχε μια απογοήτευση, σήμερα αυτοκτονεί. Δεν συμβαίνουν αυτά έτσι. Να πάρουμε μια απόφαση. Τι θέλουμε ακριβώς? Θέλουμε να κάνουμε ένα σχολείο με τον αστυνομικό, να κάνει βόλτες, υπάρχουν αυτά τα μοντέλα. Με τσιπάκια να μπαίνουμε μέσα, ο καθηγητής.
καθηγητής να έχει εδώ ένα κουμπάκι και μόλις φωνάξει κάποιος, ξέρω κι εγώ, είσαι μαλάκας, να πατά το κουμπάκι να έρθει ο συνόμος και να εξαφανίζει. Τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε? Θέλουμε ένα σχολείο που να έχει διάλογο ίδιο, δημοκρατικό κλπ. Αλλά αυτά τα πράγματα υποθέτω ότι θέλουν γενικές αναδιατάξεις απόψεων και πρακτικών. Γιατί δεν είναι αυτή η βία γενναίο στοιχείο του σχολείου. Το σχολείο δεν γεννάει βία. Αν τη γεννήσει ένας άδικος καθηγητής, γιατί οι μαθητές σου λένε ότι δεν με πειράζει να με τιμωρήσουν. Μην με τιμωρήσουν άδικα και άνηση. Δηλαδή ο γιος του δημάρχου να για την ίδια πράξη μία μέρα αποβολή, ο γιος του τάδε 5 μέρες αποβολή. Αυτό δεν θέλουμε. Καταλαβαίνουν, όπως όλοι οι Έλληνες, καλά να τη γλιτώσουμε. Αλλά αν δεν τη γλιτώσουμε, θέλουν μια ίση μεταχείριση ακόμα και στην τιμωρία. Άρα δεν έχει κληρονομικό φορτίο ο θεσμός. Ο τρόπος που χειριζόμαστε έχει πρόβλημα. Τι μπορεί να κάνουμε, τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει. Πρώτον, το θέμα του διαμεσολαβητή μαθητή. Έχω κάνει 200 ομιλίες σε 2-3 σχολεία έπιασε. Επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές και με κριτήρια άλλα από το 15 μελές ένας μαθητής ο οποίος θα κάνει τη διαμεσολάβηση σε τάσεις. Άρα δηλαδή ο διαμεσολαβητής του σχολείου, όχι των μαθητών. Σαν να είναι ο συνήγορος του σχολείου. Ακούει τους καθηγητές, ακούει τους μαθητές, εκπαιδεύεται από εμάς και μαθαίνει πώς είναι να ακούς και τις δύο πλευρές. Πράγμα που στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα είναι η αποβολή ή η κατάληψη. Δεν υπάρχει. Να συζητήσουμε λίγο. Πού είναι η διαφορά μας ακριβώς? Και πώς να βρούμε το μέσο όρο? Έτσι λοιπόν, δεύτερον, ο Σύλλογος Γονέων, Σύλλογος Μαθητών, Σύλλογος Καθηγητών μαζί. Δεν είναι τα ρεφόρια. Και μάλιστα σε πολλές χώρες μπαίνουν και οι φίλοι. Τρίτον, πρέπει να κάνουμε προγράμματα τη βίας που να ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχει δύσκολο. Αλλά πρέπει να κάνουμε και προγράμματα της κρίσης μετά την κρίση. Παράδειγμα, αυτοκτονεί μια μαθήτρια ή ξέρω εγώ, βιάζεται την Τετάρτη. Την Πέμπτη πας σχολείο, δάσκαλος. Είναι άδειο το πρανείο, πιθανόν να έχει ένα λουλούδι. Τι λέει? Καλημέρα, η Μαρία δεν θα έρθει σήμερα. Καλημέρα, πού είχαμε μείνει στα μαθηματικά? Τι λέει? Αυτό λοιπόν το τι λες μετά την κρίση, πρέπει να το ξέρεις πριν την κρίση. Πριν έρθει. Το ότι εκείνη την ώρα όλοι σε κοιτάνε με τα μάτια ανοιχτά και δεν μπορεί να δεις που τα μάτια σου. Ούτε να επεκφέρεις. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι σχέση με το Δήμο. Κοιτάξτε κάτι. Η χωροθέτηση των σχολείων έχει κάποια σημασία. Αν πας σε ένα σχολείο και το κάνεις στην άκρη της πόλης μέσα στα λίμματα, γκρίζα, γκρίζη τύχη και κάγκελα παντού, εγώ καταλαβαίνω τα κάγκελα τα σχολεία, το καταλαβαίνω. Η πρώτη κίνηση που έπρεπε να γίνει από τον Υπουργό Παιδείας, οι ξενοδοχείες να βάλουν τα κάγκελα του σχολείου. Και το σχολείο είναι κοινωνικός χώρος, δεν τελειώνει στη μία ώρα. Πρέπει το απόγευμα να υπάρχει παγκάκια, να πηγαίνει μουσική, να παίζουν, να κάνουν παππούδες να μιλάνε. Δεν είναι ένας χώρος έξω. Πρέπει να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν πραγματικά θέλουμε ένα σχολείο που να παράγει αξίες, που να διαμορφώνει πολιτισμικές συμπεριφορές, που να ανοίγει ορίζοντες, που να είμαστε περήφανοι για τα παιδιά μας που ζήσανε μέσα σε και μάθανε γράμματα, που να είναι περήφανος ο δάσκαλος που από 30 χρόνια το παιδί θα λέει «Α, ο Νικόλας, ο μαθηματικός μου άνοιξε τον δρόμο». Γιατί το να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου είναι εύκολο, το να γίνεις δάσκαλος είναι δύσκολο πάρα πολύ. Δηλαδή να εγγράψει κάτι μέσα στην ψυχή του παιδιού. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Χαίρομαι μας όλοι μαζί. Ελπίζω να είναι η αρχή μιας νέας αντίληψης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό, τον καθηγητή Ιωάννη Μαλούση. Στο σημείο αυτό θα δεχθεί ερωτήσεις. Με το ρόλο σας σαν υπουργού τώρα, δεν άκουσα λίγο το, και θα ήθελα να πάμε σε αυτό, το ρόλο της αστυνομίας σαν παράγοντας εξισορρόπησης και ισονίσεως, γιατί κατάλαβα ότι η προσέγγιση σε αυτή είναι, και κυρίως το κομμάτι των νέων ανθρώπων.
λειτουργεί αυτό. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα τη στιγμή που δεν έχουμε εγκληματική βία, η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά. Η αστυνομία έχει μια γενικότερη, κατά τη γνώμη μου, αρμοδιότητα. Η αστυνομία δεν είναι φορέας, είναι θεσμός της δημοκρατίας και δεν είναι φορέας καταστολής. Καταστολή το τελευταίο στάδιο. Που τις δεκάδες γονιών ασκούν να θέλει το τελευταίο στάδιο. Πρώτα λοιπόν η κοινωνική σου λειτουργία. Πρέπει λοιπόν η αστυνομία να γίνει ο φίλος της γωνιάς του δρόμου. Η προληπτική σου λειτουργία. Να πας στα σχολεία λοιπόν και στα σχολεία. Και να συζητήσεις ορισμένα πράγματα. Αυτό το θέμα του πλοήγησης ασφαλού στο διαδίκτυο. Το θέμα της... των ναρκωτικών, έτσι, παιδοφιλία, όλα αυτά τα προβλήματα. Να συζητήσεις με τους μαθητές, με τους γονείς, γιατί ο αστυνομικός ξέρει πάρα πολλά πράγματα για την πείρα και όχι η θεωρία. Μετά είναι η αποτρεπτική, άρα εάν ένα σχολείο έχει προβλήματα, κάπως να αστυνομεύεται, όχι ο αστυνομικός από την πόρτα με ένα όπλο, και όχι μέσα στο σχολείο προφανώς. Και τελικά είναι η καταστατική. Θέλω όμως να κάνω μια διάκριση σαφής. Αν εμφανιστεί στο σχολείο ένα τύπο με ένα όπλο, ομιγέννητο, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Δεν είναι ότι ο δάσκαλος θα του πει, ξέρω εγώ, παιδί μου, η ζωή είναι ωραία, και τι είναι αυτό που κάνεις. Αν έχουν δηλαδή εγκληματική δραστηριότητα μέσα σε ένα σχολείο, η αστυνομία πρέπει να το λύσει. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, ή αν μιλάμε γι' αυτό, μπορεί να μιλήσουμε για μία περίπτωση. Και μιλάμε για το σχολείο. Κοιτάξτε, την υπόθεση άλλη, πάντως κάτι. Τη βέβαια, θα την ξέρετε. Δεν είναι το σχολική βία. Το σχολική βία είναι ότι σημαίνει στο σχολείο. Όχι ότι κάνει μαθητή έξω από το σχολείο. Ω μαθητή. Εκείνο νέο, δεν είναι ο μαθητή. Γι' αυτό σα είπα και στον ΟΑΕΔ αυτό που έγινε. Δεν ήταν σχολείο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το Γιακουμάκι στα Γιάννενα. Δεν ήταν σχολείο. Είναι δύσκολο να μιλήσει για ενδοσχολική βία στα πανεπιστήμια ή στα 20χρονα παιδιά. Και είναι άλλα τα πράγματα. Είναι απειλές, είναι εκβιασμοί, είναι αυτό το όλο θέλετε. Αλλά bullying τώρα στα 20 και στα 25 δεν υπάρχει. Για να μπορούμε να πάμε για γραμμές τα πράγματα, δεν πρέπει να δούμε τελείως για αυτό το bullying. Που το, η Ελλάδα να κάνει τον bullying. Μα δυνατό. Λοιπόν, άρα η αστυνομία με τα σχολεία και τους γονείς είναι στο κομμάτι της κοινωνικής και προληπτικής λειτουργίας. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος. Στο γυμνάσιο της Αλαμίδας. Συμφωνώ και εγώ ότι καμιά φορά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τι είναι πολιτική, τι όχι. Αλλά όταν κανείς το βιώνει μέσα στο σχολείο, το καταλαβαίνει καλύτερα. Όταν για παράδειγμα έχουμε κάποιες πλάκες μεταξύ των μαθητών, είτε πετάει ένας τα πράγματα του άλλου, είτε τη τσάντα του, ή του βάζει μια τυπλοποδιά, προφανώς και αυτό δεν είναι πολύ. Και τα παιδιά μπορεί να διαμαρτυρηθούν, αλλά μετά από δύο λεπτά το έχουν ξεχάσει. Όταν όμως έρχεται ένας γονιός και μας λέει το παιδί μου δεν θέλει να έρθει στο σχολείο, γιατί φοβάται, είτε γιατί τον πειράζουμε λεκτικά και πολλές φορές, είσαι φυτό, είσαι το ένα ζητά, είτε ψυχολογικά, είτε επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα, είτε και σωματικά με χειροδικίες, εκεί καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Και το παιδί πολλές φορές παρουσιάζει και διάφορα συμπτώματα. Έχει ανάλυση, έχει πόνο, δεν θέλει να έρθει στο σχολείο, θέλει να καθίσει σπίτι. Πάνω λοιπόν σε αυτό, και επειδή συμφωνώ πολύ με αυτό που είπατε, ότι υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια, θέλω να επισημάνω την έλλειψη των σχολείων σε ψυχολόγους, διότι αυτά είναι θέματα που οι καθηγητές δεν μπορούν να τα αναλάβουν, διότι δεν είναι κατεπτυσμένοι. Και καλό θα ήταν να μεταφέρεται και στον Υπουργό Παιδείας ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε συστηματική βάση θα χρειαζόταν να υπάρχουν κάποιοι ψυχολόγοι, στο ένας σε ομάδα 5-6 σχολείων, να έρχεται δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, ώστε να υπάρχει μια τακτική παρακολούθηση. Για παράδειγμα, σας ενημερώνω ότι στην Ανατολική Αττική υπάρχει μια κυρία στην Παλίνη, στο Γέρακα, για 130 γυμνάσια και ηλίκια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. Βέβαια, οι περισσότεροι γονείς πια είναι συνειδητοποιημένοι, τουλάχιστον στο γυμνάσιο μας, και όταν τους ρωτάω, πηγαίνουν σε έχουμε στήριξη ψυχολογική, αλλά μέσα στην οικονομική κρίση πολύ πια δεν έχουν και τις δυνατότητες για να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να το επισημάνω, το επισημαίνουν οι διευθυντές, το λένε και οι προϊστάτες. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι να γίνει σε αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, προφανώς κάποια στιγμή μπορεί να χρειάζεται η συνδρομή ενός ειδικού επιστήμου. Δεν είναι όμως η πρώτη απάντηση. Δηλαδή, για την έννοια αυτή θα έπρεπε 10 εκατομμύρια Έλληνες να περάσουν από το διβάνι του ψυχαναλυτή. Διότι ο καθένας μπορεί να έχει κάπως δει τα πράγματα διαφορετικά και να μην είναι σε ισορροπία με τον εαυτό του και με τον γύρο του. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχει και ψυχολόγος και κοινωνικό λειτουργός, αλλά όχι μέσα στο σχολείο. Θα δημιουργήσουμε χειρότερη κατάσταση. Μέσα στο σχολείο ένα είναι ο δάσκαλος αυτού του πράγματος. Και μέσα στην τάξη είναι ο δάσκαλος. Και τίποτα. Απλώς ο δάσκαλος να κάνει καλά τη δουλειά του, να καταλαβαίνει αυτά που λέτε, να τα διαπιστώνει, να τα συζητάει με τον σύλλογο καθηγητών, τον σύλλογο γονέων, τους γονείς του παιδιού, του δράστη του κύματος. Και να δει από ποια στιγμή κάτι είναι πραγματικά αντικείμενο ψυχολογικής. Εγώ είμαι εναντίον της ψυχολογικοποίησης όλο το φαινόμενο. Δηλαδή, κούλιγκαν ψυχολογικό το θέμα, τρομοκράτη ψυχολογικό το θέμα. Δεν έτρωγε η μαρμελάδα μικρός, λέει, για το σκορπόλιο. Είμαι εναντίον αυτών των ερμηνεών. Αλλά πράγματι, μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ισχύει. Αλλά παραλαμβάνω, δεν θα το βάλουμε στην τάξη. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ποια μάνα θα πήγε το παιδί της ψυχολόγων και ποιος πατέρα, αλλά ένα αγοράκι μάνα. Αποδεχόμενο το παιδί της έχει ψυχολογική διαταραχή. Ωμπα, ο άλλος φταίει. Αυτή είναι το παιδί. Και έχουμε στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Προφανώς θα προφυλάξουμε το ευάλωτο παιδί. Προφανώς. Όμως πρέπει να το ενδυναμώσουμε. Γιατί εντάξει, το σχολείο είναι και λίγο πλάκα, είναι και λίγο το άλλο, το άλλο, το στράπατο, πολύ ωραία. Ωραία. Αυτός θα πάει στο στρατό. Αυτός θα πάει να δουλέψει. Θα βρει σκληρό προϊστάμενο. Θα βρει σκληρό ψηφιτητή. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτό το ευάλωτο παιδί, αν δεν το δυναμώσουμε. Άρα, κάθε περίπτωση τέτοια να τη βλέπουμε και να την προσεγγίζουμε με ό,τι μέσα έχουμε εκπαιδευτικά, επιστημονικά και άλλα, αλλά ταυτόχρονα το δυναμώνουμε. Διότι αν δίνουμε δίκαιο στο ευάλωτο παιδί, πάει να πει ότι τα επόμενα 60-70 χρόνια πρέπει να είμαστε πλάι, διότι θα αντιμετωπίζει όπως ο καθένας θα αντιμετωπίζει από εμάς δύσκολες καταστάσεις. Για σκεφτείτε ήταν ευάλωτο υπουργό δημόσιας τάξης, θα είχε πάρει τις 20 μέρες. Θα έκλαιγα στα καλιά της μάνας μου. Άρα λοιπόν πρέπει να το δυναμώνουμε. Να δυναμώνουμε τις σχέσεις, να βοηθάνε οι γονείς, αν βρούμε τους γονείς του παιδιού. Ξέρετε τι έχουμε πάρει. Εδώ έτσι η αστυνομία, η οποία κάνει καλά τη δουλειά της, όταν δεν την κάνει καλά πρέπει να ελέγχεται, διότι είναι ο προστάτης μας, δεν είναι ο άνθρωπος που μας απειλεί, ξέρετε εγώ, και μας κυνηγά. Συλλαμβάνει λοιπόν τρία παιδιά σε μια τάδε έτσι, φορτισμένη ατμόσφαιρα μιας εκδήλωσης. Και ζητάμε τους γονείς. Ενώ ανήκους. Δεν υπάρχουν, δεν έρχονται. Δεν έρχονται. Στέλνουν τον δικηγόρο. Δεν είναι δυνατόν ο γονιός να μην βλέπει κάτι το παιδί του. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό που σας είπα για τις αυτοκτονίες και λοιπά, δεν ξέρω λίγο παραπέρα. Δεν καταλαβαίνει το παιδί του τι κάνει όλη τη νύχτα ή όλη τη μέρα ή όλη ποιος μιλάει. Δηλαδή, πού είναι αυτοί οι γονείς πια στις περιπτώσεις που έχουμε συμπεριφορές εγκληματικές επαναλαμβάνω, όχι τις άλλες τώρα. Αλλιώ τα παιδιά μας θα χάσουν χάρη μου για να φωνάξουν, να διαδηλώσουν, για να ακούνε και να κάνουν κλπ. Αλλά έχει ένα όριο η κοινωνική αυταρχία, δεν γίνεται ένοπλη πάλι. Μην μπερδευόμαστε να τελείωσε. Πόνος. Ο κύριο διευθυντή από το γυμνάσιο και τους γονείς. Προβλέπεται, υπάρχει τμήμα ένταξη στη σχολή. Το θέμα να λειτουργεί. Προβλέπεται, υπάρχουν δάσκαλοι, εγώ το ξέρω και από την πρωτοβάθμια, οι οποίοι είναι, έχουν περάσει σεμινάρια για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν θέματα βίας. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Σίγουρα το να, έχουμε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς σε ένα σχολείο δεν θα ήταν το καλύτερο και για την ψυχολογία των παιδιών, αλλά και γενικότερα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα μέσα στο σχολείο. Το ουσιαστικότερο από ότι επισημάνω, πάνω απ' όλα σε γονιός, έτσι, είναι η συνεργασία, η αμεσότητα της επικοινωνίας των γονιών με τα σχολεία και αν πολλές φορές οι γονείς έρχονται σε μια δύσκολη θέση, έτσι, διότι χαρακτηρίζεται το παιδί τους ή δεν χαρακτηρίζεται το παιδί τους ή γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν μια κακή σχέση με τους δασκάλους ή μια ένταση με τους δασκάλους, γιατί ξέρει ο καθένας, έχοντας την ευαισθησία του παιδιού μας,
Διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε ένα γεγονός που θα γίνει μέσα στο σχολείο, που το ίδιο γεγονός αν θα γίνει εκτός σχολείου, στην παιδική χαρά, στο γήπεδο, στο σπίτι, θα είναι μια μερική ποσότητα, έτσι. Απλά πιστοποιούμε θα περισσότερο, γιατί λέμε, ξέρεις, έχεις την ευθύνη, έχω φέρει το παιδί μου, μπλα μπλα. Πρέπει να δούμε λιγάκι από αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να είμαστε κοντά στα γεγονότα, κοντά στα μηνύματα, και όταν ακόμα βλέπουμε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να φτάσουμε εκεί, θεσμικά υπάρχουν οι σύλλογοι. Έτσι. Και τι εννοώ, υπάρχουν θεσμικά οι σύλλογοι. Να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά, έτσι, να συζητήσουμε το θέμα και να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια συνάντηση και σε μια επικοινωνία. Αν με επιτρέπετε, δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο, αυτό που λέτε, την ευθύνη του σχολείου. Την ευθύνη του σχολείου πρέπει να την καταλαβαίνει και ο γονιός. Η δικιά μας γενιά, όταν μας πήγαινε ο πατέρας μας στο δημοτικό, έλεγε στον Κυρνίκο, τον δάσκαλο, ότι ο Κυρνίκος τον έφερε για να τον κάνει άνθρωπο. Σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα οι γονείς θεωρούν τον δάσκαλο δασκαλάκι. Ότι άντε με συστήνω στον νέο μου τώρα, μα που βάζει, μου κόψει το παιδί. Εμένα στο πανεπιστήμιο έλεγε τη μαμά, γιατί μας κόψατε κύριε καθηγητά, πώς σας έκοψα εγώ. Κόψατε το Γιωργάκι, το Γιώργο. 19 χρόνια είναι ο Γιωργάκι. Γράψατε καλά, κυρία. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα χαρακτηρισμού, είναι θέμα καταλαβαίνω τους ρόλους σωστά. Το άλλο. Υπάρχει ο γνωστός νόμος 3.500 του 6, επειδή είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα. Του άντρα δεν θυμάμαι πια μέρα, είναι το νόμο. Και χαίρομαι που δεν με καλέσετε να μιλήσω για την ισότητα, γιατί δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα. Εκεί λέει λοιπόν ανάμεσα στα άλλα ότι έχει ευθύνη ο δάσκαλος, ο γυμναστής και λοιπά, όλοι αυτοί που είναι για το παιδί που βλέπει κακοποιημένο ή άρρωστο, τι θέλει. Αν λοιπόν βλέπω δάσκαλος ένα παιδί με μαυρισμένο το μάτι τη μία, το άλλο την άλλη, χτυπημένο και του λέει τι έγινε, Νίκο, έπεσε από τη σκάλα. Καλά, ενώ ξέρει ότι δεν έχει πέσει από τη σκάλα. Ξέρει το κακοποιούμε σου και δεν μιλάει. Έχει προδώσει τον ρόλο του, δεν κάνει δάσκαλος, κάνει άλλα. Κάνει γυρίσει προ στην διοίκηση να γράφει κάποια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνει ο δάσκαλος τα τυφλά μάτια, τα στραβά μάτια για οτιδήποτε συμβαίνει με στην τάξη και να ρίχνει την ευθύνη στους γονείς. Ούτε οι γονείς είναι δυνατόν να θεωρούν το δάσκαλο δεν είναι τίποτα, είναι εκεί, είναι κάποιος εκεί πέρα που ελέγχει το πάρτι. Και μετά λένε έχετε την ευθύνη. Γι' αυτό σου πάει. Όλοι μαζί δεν γίνεται και ο Δήμος μαζί. Και ο Δήμος έχει επιρροή στο σχολείο. Ο Δήμος είναι μόνος Δήμαρχος, ο Δήμος έτσι, όταν αρχιά είναι. Και οι γονείς, και οι μαθητές, και οι δάσκαλοι. Όλοι μαζί. Και τότε θα δείτε ότι τελικά το πρόβλημα θα είναι ένα, θα είναι ένα θα υπάρχει. Αλλά δεν θα είναι αυτή η αίσθηση ότι μέσα στο ελληνικό σχολείο η ζούγκλα του μαυροπίνακα σκοτώνονται διάδια, βάζει κάποια πράγματα στις εφημερίδες, αναπτυχιάζει. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Ενημερώνει τον διευθυντή του σχολείου, ο διευθυντής του σχολείου για κάποιο διάστημα ασχολείται, αλλά το πρόβλημα επανέρχεται. Στη συνέχεια, μην μπορώντας να βγάλει άγρια το πρόβλημά της, πήρε τηλέφωνο στο Υπουργείο Παιδείας. Είχαν να γνωρίζω προσωπικά την υπόθεση. Και εκεί της απαντήσαν ότι είναι μόνη της, ότι θα πρέπει να, δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένα αρμόδιο που να μπορεί να κρίνει τους δασκάλους και ότι πρέπει να έχει πάρα πολλά ψυχικά προθέματα και να ξέρει ότι είναι μόνη εναντίον πολλών. Και ότι δεν μπορεί να βγάλει άκρη στο πρόβλημά της. Η μαμά σήμερα έχει ενημερώσει το σχολικό σύμβουλο και έχει έρθει σε επαφή μαζί του δύο φορές ήδη. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάω, το παιδί έχει αλλάξει σχολείο και η μαμά τον αντάσταται να διανύει μια πολύ μεγαλύτερη απόσταση από όταν πριν για να το πάει στο σχολείο του. Θα ήθελα να απαντήσετε λοιπόν σε αυτή τη μαμά και σε όλους όσους έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς διάφορα προβλήματα τέτοια. Με τους εκπαιδευτικούς, πώς μπορούν να βρουν το δίκαιο τους. Πού είναι τα δικαιώματα των πολιτών σε αυτό το κράτος εναντίον των διδασκόντων, οι οποίοι κατά περίπου τρόπο είναι αμέτρητα δικαιώματα και καμία υποχρέωση τελικά. Τις υποχρεώσεις τους δεν τις ξέρουμε, δεν είναι σαφείς. Σημειωτέων ότι από φέτος, από ό,τι ξέρω, πλέον δεν υπάρχει και αξιολόγηση των δασκάλων, έχει καταργηθεί. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω στην. Ένα μέρος της ποιότητας δημοκρατίας είναι η διαφάνεια και ο έλεγχος. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή τη δημοκρατία που ζούμε, ότι δεν μπορείς να βρεις τον ίδιο σου.
Καμιά φορά δεν ξέρουμε από ποιο δρόμο θα πάμε και είναι νομικό και εγώ δεν ξέρω διάφορα πράγματα. Ή καμιά φορά θεωρούμε ότι ένα είναι ο δρόμο, αν αυτό είναι ο μπλοκαρισμό δεν γίνεται τίποτα. Εάν πράγματι συμβαίνουν αυτά, γιατί μα απαντήσει τη ουσία τώρα τη υπόθεση αυτή, και αν πράγματι υπάρχει μια εντό εισαγωγικών συνωμοσία του δασκάλου, του λόγου καθηγητών, του Υπουργείου Παιδεία, των πάντων. Και εκείνο που δεν ξεχνάζομαι, παντού μα συμβαίνει, δεν ξεχνάζομαι. Λέω όμω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, από τον δικηγόρο που μπορεί να βάλει και να ασκήσει δίωξη, μήνυση για παράβαση καθήκοντος όλου αυτού, μέχρι τα μίδια που μπορεί να ενεργοποιηθούν τοπικά, δεν χρειάζεται να κάνει τα μέχρι το συνήγορο του παιδιού. Δηλαδή υπάρχουν θεσμοί που μπορεί να απευθυνθεί για να βρει τη λύση. Θα μου πει τώρα η μάνα αυτή θα κάτσει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Παίρνει το παιδί του παραμύθι και τα λεπορετήρια. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν νομίζω ότι για μια τέτοια περίπτωση γίνεται μια συνωμοσία του σύμπαντος και αποφασίζουν όλοι να θάψουν αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη βούλη του συγκεκριμένου παιδιού, διότι ενδεχομένω ο δράστη να είναι γιος ενός διάσημου, βάλουν το λιγόλυμο αλλά στην ιστορία. Και προσπαθούν να το κρύψουν. Δεν μπορούν να το κρύψουν. Απλώς και εγώ ως γονιός δεν θα ασχολιόμουν τόσο πολύ πια να χαλάσω όλη μου την ενέργεια για να βρω μια λύση όταν βλέπω να τη στέκεται το σύστημα. Αλλά έχουμε συνήγορο το παιδί. Έχουμε συνήγορο πολύ. Έχουμε ένα βουλευτή που κάνει μια ερώτηση. Έχουμε δηλαδή. Η δημοκρατία έχει εργαλεία. Δεν τελειώσαν τα εργαλεία. Αν ο κακός δάσκαλος, ο κακός διευθυντής, το κακό υπουργείο σιωπούν ή αμελούν. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάτε και ακόμα. Η κυρία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ούτε μπορώ να αποφανθώ επιθεμάτων έτσι όπως μεταφέρεται. Διότι για να μπορέσει να μιλήσει κάποιο πρέπει να ακούσει και τα δύο μέρη, παρόλο που δεν πάω το δικαστή εδώ, παρόλο που δεν είμαι με αυτή την ιδιότητα εδώ. Μπορεί κάποια στιγμή ένα άλλο άνθρωπο να έρθει να πει ακριβώ τα αντίθετα από αυτά που λέτε εσεί. Δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Αλλά δεν είναι δουλειά μου εμένα να πω αν έχει γίνει έτσι, αν έχει γίνει αλλιώ, ποιο έχει φταίξει και τι πρέπει να κάνει. Μην αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση πάμε να κάνουμε μια προσωποποιημένη έτσι, πώς να το πούμε, παρουσίαση γεγονότων. Ούτε μπορώ να απαντήσω. Ούτε είμαι αρμόδιος να απαντήσω, ούτε μπορώ να λύσω προσωπικά προβλήματα. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία του καθενός. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μου, ούτε είναι η δουλειά της ημερίδας να λύσω αν ο καθένας έχει ένα πρόβλημα με ένα δάσκαλο, με ένα γυμναστή, με ένα παιδί και από ό,τι από εκεί. Εγώ σας είπα ένα πλαίσιο, ο καθένας από εκεί πέρα από τους αρμόδιους έχει τις δικές του δυνατότητες παρέμβασης. Δεν τελειώνουν και δικαιώνεται στο τέλος αυτός ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να είμαστε ενεργοί, δεν πρέπει να το βάλουμε στο σκοτάδι το θέμα, ούτε το παιδί πρέπει να το κλείσει κάτω από το χαλί, ούτε εσείς να το κλείσετε. Καλά κάνετε αυτά που κάνετε. Αφήστε να δούνε οι ειδικοί τι έχει γίνει και προχωράμε. Αλλά τι να πω στο παιδί, προφανώς δεν είναι υπέρ του να πάει να δει. Προφανώς είναι υπέρ και του να μην μιλάει όταν συμβεί κάτι. Αλλά από εκείνη τη στιγμή, και μην το βλέπετε μόνο στην σχολική βία, δεν είναι σε διάφορα αυτά που συμβαίνει στη ζωή μας. Στους ενήλικες. Έχει σεξουαλική παρενόχληση από τον προϊστάμενό σου που σου λέει αν μιλήσει, θα απολύσω. Τι συζήτηση να κάνω εγώ τώρα, να τη πω τη κοπέλα να κάθεται ή να μην κάθεται. Αυτά είναι ζητήματα που δεν θα τα λύσει ούτε ω καθηγητή του υπουργό δεν θα τα λύσει. Είναι προσωπικέ τάσει ζωή, είναι αναζήτηση τη ένωση προστασία μα, είναι να τρέξουμε σε όλου του φορεί, όχι μόνοι μα, με τη βοήθεια τον όποιον είναι πλάι μα, για να βρούμε μια. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω μας. Ο κ. Καραμής φαντάζομαι να ξέρει. Μπράβο, έχουμε ειδικότερα γιατί δεν τα ξέρουμε. Επειδή έχουμε ξεφύγει πολύ τον χρόνο, θα παρακαλέσω. Ήδη είναι τη επικοινωνία και τη συνεννόηση των τριών φορέων, δηλαδή των δασκάλων, των καθηγητών, των γονέων και των παιδιών. Εκεί είναι πραγματικά όλο που μισθό για να λειτουργήσει. Θα σα πω δύο παραδείγματα πάρα πολύ σύντομα. Μα μια φορά στο Λύκειο κάποιο πρόβλημα είχαμε την καθαρίστρια, δεν διαχαριζόταν το σχολείο για κάποιο διάστημα. Πάω ένα πρωί στο σχολείο, γεμάτο χαρτιά η αγγλή και τα λοιπά, ενώ στον ψάρι έχει σακούλε. Παιδιά, και εγώ μαζί μαζεύουμε τα χαρτιά να καθαρίσουμε το σχολείο και τα λοιπά. Κάποια παιδιά ακολούθησαν, αν του τσάβαρα και το δέλα να χάσει την μια ώρα μάθημα και να μην έρθουν εδώ πέρα. Καταγγελία των συλλογών και μόνο, έκανε στα παιδιά μα που διάλεγε. Και μέσα ο ίδιο, μπροστά με τη σακούλα. Δηλαδή, αν δεν έχουν οι καθηγητές εκεί την ευθύνη, ο γυμναστής τόσο δύσκολο να μια φορά την εβδομάδα να μαζεύει τις σακούλες τα παιδιά. Οι γονείς,
Δηλαδή πρέπει κάποιος να μας τα κάνει και προσέχετε η απάντηση. Έφαγα καταγγελία από κάποιους από το σύλλογο, δεν είχαν παιδιά μας στο διάλειμμα, μάζευα και ο ίδιος μαζί, έτσι σκέφτεται σαν μια παραγωγή. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που εκεί βίωσα τη μεγάλη απόσταση γονέων και παιδιών ήταν τα γεγονότα όταν είχαν γίνει με τον γρηγορόγωμα, τότε τον άνοιξη γρηγορόγωμα. Έρχονται τα παιδιά στο σχολείο εδώ, έτσι είχαν μια ιδιότητα πάντα. Θέλουν να κατέβουν να βάζουν λεωφορείο στην Αθήνα να διαδηλώσουν. Βεβαίως δεν διάδηλωσαν, δεν έπρεπε σε τίποτα. Αλλά μήπως είναι καλύτερα αντί να πάμε στην Αθήνα και να χαθούμε και να χτυπηθείτε, να κάνουμε μια πορεία και μια διαδήλωση εδώ, να καταλάβει η τοπική κοινωνία τι έχει γίνει με τον Γρηγορόπουλο. Τα παιδιά ενθουσιαστήκανε. Εδώ οργανώσαμε και τα πανό και τα αυτά. Οι γονείς, τι είναι αυτά που κάνει στα παιδιά μας, όλα ανήλικα να μαζεύει τα σπίτι σας. Τι εγώ στον πλήρω. Δεν μπορούσαν πραγματικά ούτε να κουβεντιάσουν, αλλά ούτε και να τα πείσουν. Για να μην λέω πολλά, κάναμε διαδηλώσει εδώ, να πάτε στην αστυνομία να επιδώσετε ψήφισμα, θα έρθετε στο Δημαρχείο, εγώ να το κατεστημένο τώρα και όλα αυτά. Όταν μετά από δύο μέρες έγινε η ταφή που στο Πάγιο, πάλι θέλω τα παιδιά να πάνε. Λέω γιατί τα παιδιά να πάμε εκεί, για να μην καθίσουμε στην αυγή στο πράγμα τη Εκκλησία με ένα κερί δύο ώρες και να τηρηθούμε την ώρα τη ταφή. Θα δώσουμε και ένα μήνυμα στην τοπική κοινωνία ότι εδώ πρέπει να λειτουργήσουμε, εδώ πρέπει να περάσουμε όλα τα μηνύματα. Θυμάμαι γονείς και μεγάλη απέναντι, εγώ με τα παιδιά, υπήρχε η μεγάλη απόσταση που δεν μπορούσα να κοινωνήσω. Εμένα όμως στόχος ποιος ήταν, να μην πάνε τα παιδιά στην Αθήνα, να κρατήσουν αλλά να μείνουν εδώ. Και τα παιδιά να αγωνιστούν, γιατί έπρεπε να αγωνιστούν, ήταν το κλίμα και δεν γινόταν αλλιώς. Αλλά για να δώσουμε στην τοπική κοινωνία και κυρίως, δεν είχα κανένα πρόβλημα τα παιδιά πρώτα λεωφορεία να πάνε. Τι έπραξε από όλη αυτή την ιστορία μετά από χρόνια από τα παιδιά. Πραγματικά σημαίνει ότι τα αγαπάνε ακριβώς γιατί υπήρχε μια σχέση. Εκεί είναι όλο το κλειδί. Πώς θα μπορέσουν οι. Α, θα διακόψω λίγο. Όχι, όχι. Ο Λεωδιάδης, γιατί η Λεωδιάδη είναι η Σάβερ, παρακαλώ να πάει πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή, όλο το κλειδί είναι συνενώσει και επικοινωνία που δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία τοποθέτηση από τον αστυνομικό διευθυντή και διευθυντή εδώ του ΑΤΑ Λυκείου, παρακαλώ. Ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο Σύλλογο. Είμαι ευτυχής γιατί το Θανάση τον γνώρισα τελευταίες μέρες και μάλιστα ήρθε και συζητήσαμε γιατί θεώρησε ότι μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε κάπου γιατί είχαμε κάνει μια εκδήλωση παλιός αλλά δεν ήμουν αδικητής στο Λάβριο και τότε είχα την τιμή τον κύριο Υπουργό να τον έχω κεντρικό ομιλητή. Το θέμα και τότε ήταν η εγκληματικότητα των νέων που είχαμε κάνει την ημερίδα. Ο σκοπός που κάναμε τότε την ημερίδα ήταν γιατί υπήρχαν κάτι τέτοια προβλήματα με τα σχολεία, με επιθέσεις, με ενδοσχολική βία. Για να μην παντρεμπορώ, γιατί δεν έχουμε να ξεκουραστούμε και ο κ. Υπουργός δεν αντίγει, καταλήξαμε και καταλήγουμε ακόμα και σήμερα, γιατί και σήμερα η αστυνομία γίνεται δέχτης πολλών παραπώνων και καταγγελιών. Εάν υπάρχει μία συνεργασία όλων των φορέων, αυτό που είπε και ο κ. Καθηγητής και ο κ. Ζωτεφιάτης, με το Συλλόγο Κομμουνέων και Δαιμών, βασικό, με τους καθηγητές και η αστυνομία όπου μπορεί να βοηθήσει, γιατί βοηθητικό ρόλο έχει, δεν είμαστε επιστήμονες, αλλά λόγω των γεγονότων των καθημερινών που αντιμετωπίζουμε, έχουμε γίνει και εμείς ψυχολόγοι. Λοιπόν, στο Λάβριο σας πληροφορώ ότι είχαμε τεράστια επιτυχία. Και λόγω της ημερίδας, αλλά λόγω και της καθημερινότητας και της συχνής επαφής με τους καθηγητές και με τους συλλόγους γονέων, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα από παράδειγμα θα πω μόνο, χαρακτηριστικά, μετά την ημερίδα και μετά τις συναντήσεις που κάναμε και συνεχίζαμε, όταν έγιναν καταλήψεις στο ΕΠΑΛ, στο Λάβριο, ήρθε ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και ήρθε και είπε: «Κύριε Σιγαρίδα, θέλουν τα παιδιά να πάτε εσείς στο σχολείο να τους λύσετε το πρόβλημα. Δεν θέλουν ούτε δήμαρχο, ούτε τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε κανένα. Θέλουν εσάς». Γιατί ήμασταν ειλικρινείς, ήμασταν κοντά στα παιδιά και κάναμε μια προσωπική επαφή και τους βοηθήσαμε και σε επιγραφείς και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, γιατί ήμασταν ειλικρινείς. Αυτό πιστεύω και τώρα ότι, γιατί θυμάμαι και τα λόγια που είπατε ότι στην ημερίδα, ότι μην μείνουμε στην ημερίδα, χρειάζεται συνέχεια.
Αυτό πιστεύω και τώρα ότι πέρα από τις καθημερινές επαφές και τη συνεργασία που πρέπει να έχουν όλοι οι φορείς, χρειάζεται μια συνέχεια και πιστεύω τέτοιες πρωτοβουλίες που έχει ο Σύλλογος σήμερα είναι αξιέπαινες και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν στην πορεία. Ευχαριστώ. Να πω μια λέξη και λίγο. Κοιτάξτε κάτι, επειδή η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να φύγω. Δεσμεύομαι, εφόσον θέλετε και εφόσον θέλουν και οι σύλλογοι, στην επόμενη, εάν και η επόμενη εκδήλωση θα κάνει σχέση με τα ΜΜΕ διαδίκτυο και νεανική βία ή έχει σχέση με την αθλητική βία, πράγμα που ξέρω, να είμαι εδώ παρόν για να τα συζητήσουμε.